τους πρόσφυγες από τη Συρία που φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Ιεράπετρας, επισκέφθηκε σήμερα ο βουλευτής Λαρισιθίου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δερμιτζάκης, ο οποίος τόνισε ότι οι πρόσφυγες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη φιλοξενία και αυτό που θέλουν είναι ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Μου ζήτησαν να μεταφέρω τις ευχαριστίες μου στο λαό, τον ελληνικό, στο λαό της περιοχής μας για την άψογη φιλοξενία, για τη συμπαράσταση, για την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει. Θεωρούν ότι είναι ευγνώμονες, ότι οφείλουν μια τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτό το θέμα. Είναι βασανισμένοι άνθρωποι, προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Μάλιστα, χαρακτηριστικά την ώρα που μιλούσαμε, να σας πω ένα στιγμιότυπο, πετούσαν τα αεροπλάνα, περάσαν αεροπλάνα στον αέρα και πετάχτηκαν έτσι έντρομοι. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί κουβαλούν τη φρίχη του πολέμου μαζί τους. Εκείνο που ζητούν και εκείνο που τους υποσχέθηκαν στις διαπραγματεύσεις, όπως μου είπαν, όπως μου ανέφεραν, είναι να μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρώπης που επιθυμούν. Να προμηθευτούν τα ανάλογα έγγραφα, τα ανάλογα ταξιδιωτικά έγγραφα και να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν. Υπάρχει κοινοτική οδηγία η οποία φροντίζει γι' αυτό. Χρειάζεται πολιτική απόφαση για να υλοποιηθεί. Έχει γίνει δεκτή από την ελληνική νομοθεσία με ανάλογο προεδρικό διάταγμα αυτή η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οφείλει η κυβέρνηση να προμηθεύσει αυτούς τους ανθρώπους με τα απαραίτητα έγγραφα και να πάνε όπου θέλουν. Αυτό που λέμε να τους αφήσουν ελεύθερους και να πάνε όπου θέλουν εντός της Ελλάδος, πραγματικά είναι κάτι το ανεφίκτο με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή να επιβιώσουν μόνοι τους, δεν έχουν εργασία, δεν έχουν τίποτα, άρα λοιπόν θα δημιουργήσουν και θα επιτείνουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Η μόνη λύση για μας είναι να επαναλαμβάνουν να προμηθευτούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και να πάνε όπου αυτοί νομίζουν ότι θέλουν να πάνε. Το παράπονο τους είναι ότι ενώ τους τάξανε ότι θα τους δώσουν ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν εξαφανιστεί οι κυβερνώντες. Ναι, αυτό μου το τόνισαν πολλές φορές ότι ο διαπραγματευτής με τον οποίο έκαναν τις διαπραγματεύσεις για να κατέβουν από το πλοίο, διότι αυτοί προφανώς δεν είχαν προορισμό την Ελλάδα, τους υποσχέθηκε ότι από μία μέρα έως μία εβδομάδα το ανώτερο, θα ήταν εδώ, θα ασχολούνταν με την περίπτωσή τους και σε ένα μήνα περίπου θα είχαν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα τα οποία ζητούν για να φύγουν. Μέχρι στιγμής το παράπονο τους είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί κάποιος, δεν έχει εμφανιστεί κανένας εκ μέρους της κυβέρνησης. Υπάρχει, σας είπα, αν θα κάνουν κάποια προστασία ή αν θα κάνουν κάποια απεργία πείνας για να τους δοθεί, να τους δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μου είπαν κάτι τέτοιο οι άνθρωποι. Ίσα-ίσα και τώρα φεύγοντας, ας πούμε, μου μετέφεραν τις μεγάλες ευχαριστίες τους προς το λαό και γενικά στην περιοχή μας είναι απόλυτα από τον κόσμο ευχαριστημένοι.